Από λεπτό σε λεπτό, αφού ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, περιμένουμε να έρθει ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός, και να κάνει την καθιερωμένη δήλωση. Εάν θέλετε, λίγο να εστιάσουμε στο τι είπε για τη ΔΕΗ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός τόσο όσον αφορά στην προηγούμενη κυβέρνηση, όσο και εναντίον του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επεσήμανε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύεται ότι η κυβέρνησή του θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να σώσει την επιχείρηση, για να σώσει τις θέσεις εργασίας, χωρίς να αυξήσει τα τιμολόγια για τους καταναλωτές. Εάν χρειαστεί, θα πουληθούν ακόμα και περιουσιακά στοιχεία και θα το κάνουμε. Γιατί θα μείνουν άνεργοι εργαζόμενοι, θα καταρρεύσει η εταιρεία και θα φταίτε εσείς, τόνισε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα που ήταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε σε λίγο να έχουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει βγει και όπως μας λένε από την κυβέρνηση, περνάνε πλέον στην επόμενη ημέρα και αυτή η επόμενη ημέρα σχετίζεται τόσο με την ψήφιση των νομοσχεδίων, όσο και με την οπροσθοβαρή και με την ευρωσοβαρή κίνηση στις μεταρρυθμίσεις, με στόχο, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός, να δοθεί μήνυμα αξιοπιστίας τόσο προς το εσωτερικό της χώρας, όσο και προς το εξωτερικό. Ένα μήνυμα αξιοπιστίας που σχετίζεται με το μείζον αφήγημα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό δεν είναι άλλο από τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ο Πρωθυπουργός έχει αναφέρει ότι θα διεκδικήσει τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2020, προκειμένου αυτά να τεθούν επιτάπητος από το 2021. Δημήτρη, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Επειδή βλέπω και από πίσω πρόσωπα χαμογελαστά, κυβερνητικά στελέχη κατά κύριο λόγο, οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι, χαρούμενοι, το κλίμα στη Βουλή ήταν όντως τόσο καλό, τόσο πολιτισμένο, τόσο πρωτόγνωρα καλό σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια? Εάν εξαιρέσουμε κάποια μεμονωμένα περιστατικά, για παράδειγμα ο Γιάννης Ραγκούσης, ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σήκωσε λίγο τους τόνους, ιδιαίτερα όταν εστίασε στα ζητήματα ασφάλειας επάνω στα οποία επενδύει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλο το τριήμερο κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ήπιο κλίμα. Δεν θύμιζε σε τίποτα το σκηνικό το προεκλογικό, δεν θύμιζε σε τίποτα τις μεγάλες μάχες που εξελίχθηκαν ιδιαίτερα μέχρι να διαλυθεί η Βουλή μέσα στο 2019, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, αυτές τις μάχες ανάμεσα στην κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ και στην αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ένα ιδιαίτερα... Δεν πήγαμε σε κλίμα έξαρσης. Οι τόνοι δεν έφτασαν σε κανένα σημείο σε υψηλό επίπεδο. Όλα κινήθηκαν σε ένα λογικό πλαίσιο. Και ας ελπίσουμε, Δημήτρη, λοιπόν, να κινηθούν και έτσι τα πράγματα και στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παραμένεις εκεί, γιατί σε λίγο, όπως μας είπες, θα κάνει δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου για τα νεότερα.